Χωρισμένοι σε ομάδες, κάτοικοι της περιοχής και συγγενείς του 83χρονου αγνοούμενου συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες πυροσβεστικής και αστυνομίας να εντοπίσουν τα ίχνη του. Έχει χαθεί ο πατέρας μου από χθες, πρωινές ώρες. Όλη μέρα χθες ψάξαμε πολύ, δεν βρέθηκε. Να το δούμε, τώρα όχι. Ο άτυχος ηλικιωμένος έχει να δώσει από χθες ίχνη ζωής, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην οικογένειά του και τους συγχωριανούς του, οι οποίοι τον αναζητούν με αγωνία. Από το πρωί, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με σκύλο ανιχνευτή αλλά και ντρόν διεξάγουν έρευνες γύρω από το αστυράκι. Ο γιος του 83χρονου που παρακολουθεί με αγωνία τις έρευνες μίλησε συγκινημένος στην Κρήτη TV για την ανταπόκριση των αρχών αλλά και των πολιτών στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Τα άτομα μαζευτήκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ευχαριστώ όλους, η ελληνική αστυνομία, την ΕΜΑΚ, όλους τους συγχωριανούς για την προσπάθεια που καταβάλουν. Εντάξει, δεν έχει βρεθεί. Πρώτο Θεός. Η περιοχή γύρω από το χωριό Αστυράκι είναι αγροτική και σε αρκετά σημεία δύσβατη, με συνέπεια οι έρευνες να διεξάγονται με δυσκολία.